Ο λόγος είναι επειδή ο τόπος μας, όταν λέω τόπος εννοώ για όλο το Βόρειο Αιγαίο, υπάρχουν προβλήματα τα οποία ξεκινούν από το ιδιοκτησιακό καθεστώς, δηλαδή από την φάση που έπρεπε να γίνει μέσω κτηματολογίου ή κτηματογράφηση των οικοπαίδων, αγρών κλπ. Για να μπορέσει να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο, το οποίο είναι για να έχουν όλοι κατοχυρώσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς και να μπορούν εύκολα μετά να πάνε στους δασικούς χάρτες και να κάνουν τις αποτύπωση και τα σημεία που είναι δικά τους. Αυτό δυστυχώς στα περισσότερα νησιά δεν έχει γίνει. Το αποτέλεσμα, ο λόγος που δεν έχει γίνει είναι επειδή πολλά στοιχεία δεν είναι σωστά. Δηλαδή περιουσιακά υπάρχουν, αν το πούμε εδώ στοιχείο παραδείγματος χάρη, έχουν δοθεί αγροί παλαιοί στα παιδιά, τα οποία έχουν δοθεί μόνο με προφορικό τρόπο και όχι γραπτό, και δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο έγγραφο να το αποδεικνύει αυτό, που αυτό αμέσως σημαίνει ότι δεν μπορούν να αποδείξουν πως είναι εύκολα δικό τους. Αυτό δημιουργεί το πρόβλημα στον χρόνο και δεν μπορούν μετά να πάνε στη διεύθυνση δασών να καταθέσουν πως είναι δικό τους. Από εκεί ξεκινάει το μεγάλο πρόβλημα. Αλλά στον τόπο μας εδώ, στις περιοχές. Συγχρόνως όμως έχουμε και και άλλο πρόβλημα, το οποίο για όσους κάνουν ενστάσεις, εδώ στα νησιά του Βορείου Αιγαίου δεν έχουμε άτομα τα οποία να μπορούν να καλύψουν αυτές τις ανάγκες, δηλαδή δασολόγους. Κάθε περιφερειακή ενότητα να έχει ένα, να έχει δύο, να έχει τρία άτομα, τα οποία δεν μπορούν αυτά τα άτομα να καλύψουν όλο αυτό το βάρος των ενστάσεων για τους δασικούς χάρτες. Με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες. Άρα, αναγκαστικά χρειάζεται παράταση για να μπορέσουν να το κάνουν. Τρίτον, είναι ότι υπάρχει και μεγάλο κομμάτι του απόδημου ελληνισμού, το οποίο είναι εκτός. Έτυχε να βρίσκομαι πριν έναν μήνα στην Ομογένεια, στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, και πάρα πολλοί ομογενείς που έχουν περιουσιακά στοιχεία, αγρούς κλπ, δεν γνώριζαν ούτε καν τη διαδικασία που πρέπει να κάνουν. Και αυτό μιλάμε πριν ένα μήνα. Έτσι, πριν ένα μήνα είχα κάνει εγώ αίτηση για να δοθεί παράταση και δόθηκε μετακόπων για 45 μόνο μέρες. Δηλαδή από τις 31 Μαΐου μέχρι σήμερα 15 Ιουλίου. Θεωρώ όμως αυτό το χρονοδιάγραμμα ήταν πάρα πολύ μικρό για να μπορέσουν να καλύψουν αυτά τα κενά που υπάρχουν, που προανέφερα. Και αυτά πρέπει να τα δει το Υπουργείο και να καταλάβει ότι εδώ στην παραμεθόριο περιοχή, στα ακριτικά νησιά που ζούμε, επιβαρυνόμαστε με πολλά επιπλέον πράγματα λόγω της νησιωτικότητας.